Η κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού με Παπανδρέου Σαμαρά Καρατζαφέρη, η οποία δήρκησε σχεδόν 3 ώρες, έχει μόλις τελειώσει. Ο Πρωθυπουργός, χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους, ξεκαθαρίζει ότι υπήρξε απόλυτη σύγκληση με τους πολιτικούς αρχηγούς για τη δύσκολη διαπραγμάτευση και προειδοποιεί ότι αν το κούρεμα του χρέους και οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με το φάσμα της χρεοκοπίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διπλής αυτής διαδικασίας αποτελεί προϋπόθεση για να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της οικονομίας για τα επόμενα χρόνια. Αν η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το φάσμα της χρεοκοπίας, η οποία θα έχει βαρύτατες συνέπειες για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τους οικονομικά ασθενέστερους. Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, παρά τις σημαντικές αλλαγές και τις μεγάλες θυσίες των πολιτών, αποκλίσεις από τους στόχους και σωρευτικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων πολιτικών έχουν ως αποτέλεσμα οι εταίροι να θέτουν πρόσθετες δεσμεύσεις και όρους. Ο Πρωθυπουργός είναι κατηγορηματικός. Η ενότητα των πολιτικών δυνάμεων και η δέσμευσή τους να στηρίξουν τις αναγκαίες αλλαγές αποτελεί το πιο ουσιαστικό παράγοντα αξιοπιστίας στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Με τους πολιτικούς αρχηγούς βρισκόμαστε σε απόλυτη σύγκληση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και τις θέσεις που θα υποστηρίξουμε. Η ενότητα των πολιτικών δυνάμεων και η δέσμευσή τους να στηρίξουν τις αναγκαίες αλλαγές αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα αξιοπιστίας. Ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής και μας επιτρέπουν να διαπραγματευτούμε με καλύτερους όρους. Όλοι μαζί δίνουμε μια σκληρή μάχη ώστε να διασφαλίσουμε τη θέση της χώρας στην Ευρώπη, στο ευρώ και στην κοινότητα των ανεπτυγμένων χωρών. Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε. Στη σύσκεψη, ο κ. Παπανδρέου προσήλθε με ξεκάθαρες θέσεις κατά της περικοπής 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και κατά της περικοπής του κατώτατου μισθού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με κοινές μετοχές. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι κάθετα αντίθετος στην περικοπή 13ου και 14ου μισθού. Λέει όχι στην περικοπή των επικουρικών συντάξεων, αλλά θα συμφωνούσε στην ενοποίηση των επικουρικών ταμείων. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λέει όχι στις απολύσεις στο δημόσιο, αρκεί να εφαρμοστεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την εφεδρία. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης επιμένει να συμφωνηθούν κόκκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση και ζητά οι όποιες αποφάσεις να στηριχθούν από τις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια κρίσιμη μέρα και θα πρέπει να επιστρατεύσουμε όλη τη δυνατή σοβαρότητα αλλά και στιβαρότητα. Κριτική ασκούν τα κόμματα της αριστεράς. Το δίλημα για το λαό είναι να σωθεί ο ίδιος και όχι η πλουτοκρατία. Τα αστικά κόμματα μαζί σφαγιάζουν τα λαϊκά δικαιώματα προκειμένου να προστατεύσουν την κερδοφορία και τη συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός περιορισμένης θητείας και οι τρεις αρχηγοί δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση να δεσμεύσουν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Τη μόνη διαπραγμάτευση σε οφελός του μπορεί να την κάνει ο κυρίαρχος λαός, ο οποίος δεν συνενεί στο σφαγιασμό του εν ονόματι της σωτηρίας του. Ο Δημήτρης Κοταρίδης θα μας φωτίσει τώρα το παρασκήνιο της συνάντησης, το οποίο πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, Δημήτρη. Χρήστε, το κλίμα στη συνάντηση και σε αυτό συμφωνεί και ο κύριος Παπαδήμος και η πολιτική αρχή. Ήταν σοβαρό, ήταν καλό. Ήταν τέλος πάντων αυτό που αρμόζει στις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα. Τώρα ο κύριος Παπαδήμος ζήτησε μέσα μια εν λευκό αξιοδότηση από τους πολιτικούς αρχηγούς για να διαπραγματευτεί και στις Βρυξέλλες αύριο αλλά και το επόμενο διάστημα με τους εταίρους και τους προϊκανούς για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Την έλαβε από τον Γιώργο Παπανδρέου, δεν την έλαβε όμως από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Γιώργο Καρατζαφέρη, οι οποίοι πολύ απλά του είπαν ότι εμείς σήμερα εδώ πέρα θα συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο. Πήγαινε στις Βρυξέλλες, μετέφερε τις θέσεις αυτές και γύρισε πίσω να ξανασυναντηθούμε, να δούμε τι θα σου πούν. Μετεπένον απορρίφθηκε και η πρόταση του κ. Παπανδρέου για κοινή συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα των μειώσεων σε μισθούς, καθώς οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και ο κ. Παπαδήμος επεσήμαναν πως αυτό θα ήταν ευθεία παρέμβαση στο ρόλο και στο έργο των κοινωνικών εταίρων. Στεναρά, μάλιστα, όλοι μαζί απέρριψαν και το αίτημα των Γερμανών για επιτροπή, ενώ τάθησαν αντίθετοι και κατά το αυτό που πάλι ακούγεται μια ακόμα φορά στο ευρωπαϊκό επίπεδο για υπογραφές και εμπράγματες και έγγραφες εγγυήσεις. Τώρα, ο κ. Σαμαράς καυτηρίασε το κείμενο της Τρόικας και μάλιστα εξέφρασε την απορία του πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο κείμενο να μην υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να οδηγεί στην ανάπτυξη και στην ανάκαμψη. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, την ίδια ώρα που πληθαίνουν οι φωνές στο εξωτερικό, πώς είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν Ρίτσα παρουσίασε ισοδύναμα μέτρα για να μην κοπούν οι επικουρικές, δηλαδή μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να φέρουν χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, έτσι για να γλιτώσουν οι επικουρικές. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μείωση των συμβασιούχων στο δημόσιο κατά 20% από 10% που είναι σήμερα. Το 1 προς 5 στο δημόσιο, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε 5 απολύσεις να γίνει και για φέτος 1 προς 10. Να καταπολεμηθούν οι συντάξεις μαϊμούδες. Ενώ τόνισε πως και τα έσοδα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αλλά και τα φρουτάκια θα μπορέσουν να καλύψουν αυτές τις τρύπες. Ο κ. Σαμαράς μάλιστα εξέφρασε και την έντονη δυσφορία του για την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, καρφώνοντας ιδιαίτερα βουλευτές του Πασόκ, οι οποίοι όπως είπε χαρακτηριστικά, υπουργούς του Πασόκ, με συγχωρείτε, οι οποίοι όπως είπε χαρακτηριστικά δεν έχουν καταλάβει το ρόλο τους, ότι είναι σε μια μεταβατική κυβέρνηση, και έφερε ως παράδειγμα θέματα όπως το θέμα των εισαγγελέων, της κρίσης στα σώματα ασφαλείας αλλά και τα νομοσχέδια για την αποφυλάκηση. Ο κ. Σαμαράς ουσιαστικά για μια ακόμα φορά έθεσε βέτο σε νέα μέτρα που ενισχύουν την ύφεση και διοργώνουν την ανεργία, όπως είπε και μέσα στη σύσκεψη. Τώρα, ο κ. Καρατζαφέρης τόνισε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας, ότι το πλαίσιο της συμφωνίας αυτής αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Μάλιστα, ζήτησε αυτή να σταλεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει μια γνωμάτευση. Όμως και ο κ. Παπαδήμος και οι υπόλοιποι αρχηγοί εξέφρασαν την εκτίμηση πως δεν υπάρχει χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο. Από τις δηλώσεις πάντως που είδαμε από τον κ. Καρατζαφέρη, φαίνεται πως επιμένει ο πρόεδρος του λαού. Το σίγουρο είναι πάντως πως και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καρατζαφέρης φάνηκαν αμετακίνητοι στο γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει κόψιμο μισθών και περιορισμό σε κόψιμο συντάξεων για μια ακόμα φορά, γιατί κάτι τέτοιο το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να βυθίσει την ύφεση και την οικονομία, τη χώρα και την οικονομία στην ύφεση. Βαριά είναι η σκιά που εξακολουθεί να ρίχνει στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα το γερμανικό σχέδιο για την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας σε Ευρωπαίο Επίτροπο, στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν καταφέρει να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους δανειστές της. Αν και το Βερολίνο επιχείρησε να συμμαζέψει τα ασημάζευτα, υποστηρίζοντας ότι αυτό το σχέδιο μπορεί να έχει γενική εφαρμογή, με δηλώσει το Γερμανός αντικαγκελάριος έριξε λάδι στη φωτιά, προειδοποιώντας την Αθήνα ότι ο χρόνος τελειώνει. Εάν οι Έλληνες αποτύχουν να το πράξουν μόνοι τους, η ηγεσία και η επίβλεψη πρέπει να επιβληθεί από το εξωτερικό, για παράδειγμα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρόνος τελειώνει. Μπορεί να δοθεί περισσότερη βοήθεια εάν η ελληνική κυβέρνηση πραγματοποιήσει εν τέλει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Οι Έλληνες πρέπει τελικά να στείλουν ένα καθαρό μήνυμα ότι εννοούν αυτά που λένε. Wir sind gerne bereit, unsere Verwaltungserfahrung durch unsere guten Beamtinnen und Beamten zur Verfügung zu stellen. Εχμηρή για τους χειρισμούς του Βερολίνου ήταν η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου λίγο πριν αναχωρήσει για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής, επισημένοντας ότι οι Έλληνες γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και ότι σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του προγράμματος είναι εθνική ευθύνη. Όποιος θέτει σε ένα λαό δίλημα μεταξύ οικονομικής βοήθειας και εθνικής αξιοπρέπειας αγνοεί βασικά ιστορικά διδάγματα. Είμαι βέβαιος ότι οι πολιτικές ηγεσίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών και ιδίως αυτών που λόγω του μεγέθους τους έχουν εκ των πραγμάτων αυξημένη ευθύνη για την πορεία της Ευρώπης, γνωρίζουν με ποιο τρόπο τίθενται τα ζητήματα μεταξύ φίλων και εταίρων. Σύμφωνα με το προκλητικό έγγραφο που διέρευσε στους Financial Times την ώρα που διαβουλεύσει με την Τρόικα χτυπάνε κόκκινο, η ικανοποίηση των γερμανικών απαιτήσεων είναι προαπαιτούμενο για το νέο πακέτο βοήθειας και οδηγούν σε εσωτερική στάση πληρωμών για την εξυπηρέτηση των δανειστών της Ελλάδας, αλλά και στην τοποθέτηση επιτρόπου, ο οποίος θα δρά ως γκαουλάιτερ. Τα έσοδα του κράτους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως και κυρίως για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μόνο τα οποιαδήποτε εναπομείναντα έσοδα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση πρωτογενών δαπανών. Ένας επίτροπος προϋπολογισμού πρέπει να διοριστεί από το Eurogroup με καθήκον τη διασφάλιση του ελέγχου του προϋπολογισμού. Το δίλημα για το λαό είναι να σωθεί ο ίδιος και όχι η πλουτοκρατία. Τα αστικά κόμματα μαζί σφαγιάζουν τα λαϊκά δικαιώματα προκειμένου να προστατεύσουν την κερδοφορία της και τη συμμαχία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση που γίνεται μέσα από διαρροές και non-paper για επιτροπίες είναι απαράδεκτη, υπονομεύει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Οι Έλληνες δεν σηκώνουν ούτε άλλες προσβολές, ούτε άλλη λιτότητα και κυρίως δεν το σηκώνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να σπάσει τα δυο. Εχμηρός απέναντι στην άρνηση των Γερμανών ακόμα και να συζητήσουν το ενδεχόμενο μεγαλύτερης βοήθειας στην Ελλάδα, εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν. Είναι σκανδαλώδες. Δεν μπορεί να είναι κανείς μέλος της ζώνης συνεργασίας του ευρώ και την ίδια ώρα να λέει όχι σε βασικά ζητήματα αλληλεγγύης σε άλλα μέλη μέσα στο πλαίσιο των συμφωνιών. Πρέπει να σώσουμε την Ελλάδα. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα ήταν πολύ λίγο και έγινε πολύ αργά.